Στην πρόοδο των έργων του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στον χώρο τη Φοκίδα αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, κλέαρχο Περγαντάς, κατά την επίσκεψή του στους Δελφούς. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι, όπω σε όλη τη στερεά Ελλάδα, έτσι και στη Φοκίδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σημαντικό αριθμό έργων σε όλους σχεδόν τους τομείς. Μεταξύ άλλων, ανέφερε την αναβάθμιση και την επέκταση του υπάρχοντο συστήματο πυρόσβεση του αρχαιολογικού χώρου Δελφών και εξασφάλιση αρχαιολογικού χώρου Δελφών με κατασκευή μεταλλικού τείχου ανάσχεση συνολικού προπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και τα οποία αποτελούν σημαντικότερε παρεμβάσει τόσο για την ασφάλεια όσο και για την πολιτιστική και τουριστική αξιοποίηση του διεθνού αυτού αρχαιολογικού χώρου. Γίνεται αξιολόγηση πρόταση με τίτλο Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Δελφών προπολογισμού 600.000 ευρώ. Για την τουριστική αξιοποίηση έχει ολοκληρωθεί υπογραφή τη σύμβαση του έργου Εξυγχρονισμό αναβατήρων χιονοδρομ και το κοινωνικού κέντρο Παρανασούπα 15,3 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση τη διακήρυξη διεθνού διαγωνισμού για την ανάδειξη στρατηγικού επενδυτή για την εκπόνηση μελέτη, την κατασκευή και τη χρηματοδότηση υπολοιπόμενων έργων τουριστικού λιμένα ΕΤΕΑ, ο οποίο αναλάβει την εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση του λιμένα για 25 χρόνια. Εξελίσσεται με του ρυθμού η κατασκευή τη Εθνική Οδού Άμφυσα Λιδωρικίου από την Αγία Ευθυμία στι Νέε Φυλακέ του Μαλάντρινου με 11,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Ολοκλήρωνε το δρόμο Αθανάζου Διάκο Καστριώτηση, προπολογισμού 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Επίση, ολοκληρώνονται οι Μελέτε για την άμεση δημοπράτηση του δρόμου Ιταία καλαξίδι με προπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο του Παραλίμνιου Αγωγού Λιμάτων Μόρνου, προπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται στη φάση τη ολοκλήρωση τη μελέτη και αναμένεται άμεσα η δημοπράτησή του. Εξελίσσεται το έργο Άρδευση Ελαιώνα, προπολογισμού 20,3 εκατομμυρίων ευρώ, ενταγμένο στο πρόγραμμα Αλέξατο Μπαλτατζή. Εκτελούνται επίση τοπογραφικέ εργασίε αποτύπωση για τη μελέτη εφαρμογή του έργου. Μέσα στι επόμενε ημέρε υπογράφεται η σύμβαση για το έργο τη αποπεράτωση κτηριακών εγκαταστάσεων παραρτήματο του Τέιλα Εμία στην Άμπισα, με προπολογισμό 7,1 εκατομμύρια ευρώ. Επίση, όπως είπε ο κ. Περγαντάς, έχουν ενταχθεί 8 έργα αποκατάστασης χαδά συνολικού προϋπολογισμού 1,55 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 6 έργα αποκατάστασης έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί. Παρνασός, Τολοφόνα, γαλαξίδι, Διβαρδούς, Ελιδωρίκη και Καλλιείς. Ένα έργο βρίσκεται στη φάση υλοποίηση, αυτό στου δελφού, και ένα έργο βρίσκεται στη διαδικασία δημοπράτηση, στη Δεσφίνα, στην Άμφυσα και στο Καραξίδι. Στον mm -hmm. τομέα των Ιδρεύσεων έχουν ενταχθεί τρία έργα συνολικού προπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία δύο βρίσκονται στη διαδικασία δημοπράτηση, αυτό τη Τηλοφόνα και τη Ιντέα, ενώ σε διαδικασία υλοποίηση βρίσκεται η ίδρυψη της άμφυσας. Τέλο, στον τομέα χωροταξία έχουν ενταχθεί τέσσερα έργα συνολικού περιπολογισμού 591.000 ευρώ και συγκεκριμένα το Γενικό Προεδρομικό Σχέδιο ΙΤΕΣ και το Ασκοάπ Γαλαξιδίου, Παρνασού και Καλλιέων.